έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα και μια απίστευτη επίδειξη αλαζονίας από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Έχουμε το πολιτικό πρόβλημα όπου η αξιωματική αντιπολίτευση έχει φθαρεί όντας στην αντιπολίτευση σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν παίρνει καν τα ποσοστά του 19, δεν έχει καταφέρει να προβάλλει μια αξιόπιστη εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία μας, διότι η δημοκρατία χρειάζεται τον ανταγωνισμό, χρειάζεται τις εναλλακτικές, και από εκεί και πέρα έχουμε μια απίστευτη αλαζονία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία αντί να καθίσουν και να δουν τι τους φταίει και γιατί, καταγγέλνουν τις δημοσκοπήσεις, τους δημοσκόπους, τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης, γενικά κρύβονται στο καβούκι τους και δεν κάνουν την ορθή, σωστή, αποτελεσματική πολιτική δουλειά που χρειάζεται, προκειμένου να έχουν τις προτάσεις και τις ιδέες για να γίνουν αξιόπιστοι και ανταγωνιστικοί. Το λένε οι δημοσκοπήσεις, δεν το λέω εγώ. Για πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση που παρακολουθώ εγώ τα πολιτικά πεπραγμένα, έχουμε μία αντιπολίτευση η οποία πέφτει. Συνήθως οι αντιπολιτεύσεις, όντας την αντιπολίτευση, κάτι εισπράττουν από την δεδομένη κυβερνητική φθορά, ιδίως όταν έχεις 3 χρόνια πολύ κρίσεων. Δηλαδή έχεις πανδημία, έχεις μεταναστευτικό, έχεις Τουρκία, έχεις οικονομία, έχεις ενεργειακή κρίση και ακρίβεια. Έχεις τόσα που έχουν συμβεί αυτή την τριετία και βλέπεις έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι στο 25% και στο 26%. Δεν το λέω εγώ, ούτε σημαίνει ότι αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, ούτε προτρέχω, ούτε το λέω με οποιαδήποτε έπαρση ή αλαζονία. Αυτό που λέω είναι, μου κάνει εντύπωση, επειδή είμαι σε πάρα πολλά πάνελ, όπως ξέρετε, και τηλεοπτικά, ότι όποτε ρωτούνται οι συνάδελφοί μου του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αν συνέβαινε αυτό στη Νέα Δημοκρατία, να σας το πω αλλιώς, εάν η Νέα Δημοκρατία σήμερα ήταν 8 μονάδες πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπήρχε ισοκομματική κουβέντα. Θα κάναμε συζήτηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία κουβέντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα παγωμένο, απολυθωμένο, αποστεωμένο αρτηριοσκληρωτικό τοπίο. Άλογο σας είπα. Το οποίο στο τέλος-τέλος, στο τέλος-τέλος, δεν βοηθάει τη δημοκρατία μας, δεν βοηθάει τον ελληνικό λαό. Δηλαδή είναι πίσω σε όλα σχεδόν τα θέματα, λίγο πολύ, καλά στην εξωτερική πολιτική δεν το συζητάμε, αλλά και στην οικονομία, και δεν κάθονται να συζητήσουν και καταγγέλνουν τους δημοσκόπους. Μάλιστα. Την ακτή, είναι η ακτή στραβή, όχι ο γυαλός που... Ο γυαλός φταίει και όχι το πώς αρμενίζουν. Λοιπόν,